Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Τέξας, το δεύτερο Grand Prix στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ερχόμαστε μετά από ένα μέτριο αποτέλεσμα στο Κατάρ, αλλά ένα φοβερό αγώνα για όποιον δεν το έχει δει. Είχαμε πάρα πολύ δράση σε μια πάρα πολύ ωραία πίστα με sprint race στο προηγούμενο Grand Prix, αλλά θα έχουμε sprint race και σε αυτό το Grand Prix, σε μια πίστα που δεν ενθουσιάζομαι τόσο πολύ να παίξω, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Βέβαια το πρώτο sector είναι το πιο απολαυστικό στη συγκεκριμένη πίστα, γιατί έχει με τα εσάκια εκεί το δύσκολο κομμάτι και είναι απόλαυση, ειδικά στο 23 είναι ακόμα πιο απολαυστικό από ότι ήταν παλιότερα που το μονοθέσιο ήταν απρόβλεπτο. Τώρα είναι όλα προβλέψιμα και είναι πιο ωραία η οδήγηση, ειδικά στο συγκεκριμένο sector. Να δούμε και σήμερα πώς θα τα πάμε. Ελπίζουμε πάλι σε έναν αγώνα με πολύ δράση και εννοείται και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί εντάξει, φτάνει, πρέπει να φέρουμε και καλά αποτελέσματα, μην έχουμε συνεχώς μέτρια αποτελέσματα. Εξελίξεις στο μονοθέσιο μικρές, συνεχίζουμε να προλάβουμε όλο το reset στο R&D που θα το προλάβουμε πολύ άνετα και ίσως τους τελευταίους τρεις αγώνες να καταφέρουμε να βάλουμε και κάποια αναβάθμιση ώστε να πάμε στην επόμενη σεζόν πιο δυνατή, και μετά εννοείται θα ξεκινήσουμε μια σεζόν στην οποία θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε με τις μεγάλες ομάδες. Μακάρι οι άλλες ομάδες να μην προλάβουν να καλύψουν το R&D τους και να τρώνε κάποιο reset ώστε να είναι λίγο πιο αδύναμες. Θα πάμε τώρα στις κατακτήριες δοκιμές στη συγκεκριμένη πίστα, μια πίστα που είχαμε παλιότερα καλά αποτελέσματα, είχαμε και κακά αποτελέσματα. Είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, και γενικά δεν είχαμε πάντα πολύ καλό ρυθμό. Θα δούμε και σήμερα πώς θα τα πάμε. Πηγαίνουμε στις κατακτήριες δοκιμές στο Q1, στην τελευταία μας προσπάθεια. Βλέπετε εδώ τις τελευταίες στροφές, δεν καταφέραμε στην πρώτη προσπάθεια να τα πάμε πάρα πολύ καλά, και τώρα εδώ τα δώσαμε όλα για όλα στη δεύτερη προσπάθεια. Φτάνουμε τώρα στην τελευταία στροφή, πρέπει να έχουμε φοβερή έξοδο από την τελευταία στροφή. Περνάμε τώρα την γραμμή τερματισμού να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε, και τερματίζουμε στην 11η θέση. Περάσαμε στο Q2, αυτό είναι πολύ καλό. Καταφέραμε για άλλη μια φορά να περάσουμε στο Q2. Ήταν λίγο ρίσκο, γιατί είδα ότι δεν ήμασταν πολύ κοντά να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Πάντως περάσαμε στο Q2 και πέρασε και ο Μαλντονάδο. Φαίνεται ότι σήμερα το μονοθέσιο είναι λίγο πιο δυνατό και κατάφερε και ο Μαλντονάδο να περάσει στο Q2, και έχουμε ευκαιρία να παλέψουμε για μια καλύτερη θέση. Ίσως ο Μαλντονάδο να καταφέρει να περάσει στο Q3. Μακάρι. Θα το δούμε τώρα. Θα πάμε στο Q2 κατευθείαν. Στην τελευταία μας προσπάθεια ο Μαλντονάδο έχει ολοκληρώσει ήδη την προσπάθειά του και εδώ μας δίνει και λίγο slipstream. Αυτό ήταν σίγουρα βοηθητικό στην ευθεία τερματισμού. Θα είμαστε στην μία και μοναδική προσπάθεια, γι' αυτό και είπα τελευταία προσπάθεια, αλλά είναι και η μία και μοναδική προσπάθεια, και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να καταφέρουμε να βρεθούμε στο Q3. Ο Μαλντονάδο, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι στην 11η θέση, δεν είναι μέσα στο Q3 για κανένα λόγο. Εμείς εδώ κάναμε λίγο λάθος, ανοίξαμε πάρα πολύ τη γραμμή μας στην προηγούμενη στροφή και σίγουρα χάσαμε λίγο έδαφος. Όπως και με αυτό το γκλίστρι μας στην προηγούμενη στροφή, χάσαμε σίγουρα έδαφος εκεί, αλλά μπορεί να είναι πάλι διορθώσιμο αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε το slipstream στην αρχή από τον Μαλντονάδο που σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ, και γενικά εφόσον καταφέραμε από το Q1 να περάσουμε στο Q2 στην 11η θέση, ίσως να έχουμε μια ελπίδα. Τώρα στην μεγάλη ευθεία εδώ με τον ήλιο, το πολύ δυνατό ήλιο, και παρόλο που είναι δυνατό είναι ωραίος, είναι μια ωραία προσθήκη, καλύτερο φωτισμό. Μ' αρέσει ο φωτισμός στα παιχνίδια, σας έχω πει πολλές φορές ότι ο φωτισμός παίζει μεγάλο ρόλο, και ειδικά τώρα που αναπτύσσεται η τεχνολογία tracing σε κάποια παιχνίδια βλέπουμε πολύ ωραίες εικόνες από φωτισμό. Εδώ μας εμπόδισε λίγο ο Τσουνόντα, ελπίζω να μην μας καθυστερήσει αυτό πάρα πολύ όσον αφορά την θέση στην οποία θα τερματίσουμε. Φτάνουμε τώρα στις τελευταίες στροφές, εδώ πάλι βλέπουμε τον ήλιο μπροστά μας που μας εμποδίζει λίγο στην ορατότητα, αλλά δεν πειράζει καθόλου, είμαστε στην τελευταία στροφή, βγαίνουμε και λίγο εκτός πίστας, δεν μας ακύρωσε ευτυχώς το παιχνίδι. Να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε στην 16η θέση. Τελικά δεν ήταν αρκετό το slipstream του Μαλντονάδο. Τα δύο λάθη οδηγικά και το εμπόδιο από τον Τσουνόντα μας οδήγησε στην 16η θέση. Μαλντονάδο στην 11η θέση. Πρώτη φορά νομίζω που ξεκινάει αρκετά πιο ψηλά από εμάς, και
Μακάρι να καταφέρουμε να σκοράρουμε βαθμούς και με τα δύο μονοθέσια στον αγώνα. Βέβαια, πρώτα θα έχουμε το sprint race. Που το sprint race, ξέρετε, εκεί που θα τερματίσουμε στο sprint race, εκεί θα ξεκινήσουμε στον κανονικό αγώνα. Ξέρουμε ότι στο sprint race μέχρι την 8η θέση πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε για να σκοράρουμε κάποιους βαθμούς. Έχει μεγάλο ρίσκο το sprint race, γιατί μπορεί να σου καταστρέψει τον κανονικό αγώνα. Μπορείς να κερδίσεις όμως λίγους βαθμούς. Ο λόγος να υπάρξει το sprint race είναι ανούσιος. Δεν υπάρχει νόημα να υπάρξει sprint race στην Formula 1. Το κάνανε επίτηδες επειδή το άθλημα τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, δεν προσφέρει πολύ θέαμα στην πίστα και έτσι προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνητό θέαμα με το sprint race, και είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο να υπάρχει στην Formula 1. Για τους θεατές σίγουρα θα είναι καλύτερο, γιατί θα βλέπουν αγώνες. Τέλος πάντων, βλέπετε εδώ. Pole position έχει πάρει ο George Russell με δεύτερο στο Leclerc και 0,001, πάρα πολύ κοντά ο Leclerc για την pole με τον George Russell. Εμείς θα δούμε, βασικά δεν θα δούμε αν ευνοηθήκαμε με κάποια ποινή, αυτό θα το δούμε στον κανονικό αγώνα. Θα ξεκινήσουμε εννοείται τον αγώνα μας από την 16η θέση, και από εκεί και πέρα με μια καλή εκκίνηση, αν το καταφέρουμε, θα μπορέσουμε να βρεθούμε πιο ψηλά και από εκεί και πέρα, αν έχουμε καλό ρυθμό, να κάνουμε και προσπεράσεις στον αγώνα. Δεν περιμένω πάρα πολλά από τη συγκεκριμένη πίστα. Ξέρω ότι πάντα δυσκολευόμουν πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρεις πώς θα είναι στο F1 23. Ξέρετε ότι στο F1 20 η Βρετανία ήταν η πιο σπασμένη πίστα. Δεν μπορούσες ποτέ να κερδίσεις τα μποτάκια, ό,τι και να έκανες. Ενώ στο 22 ήταν πιο normal τα πράγματα, και στο 23 πάλι η Αγγλία είναι πιο normal τα πράγματα. Μπορεί εδώ να έχουν αλλάξει λιγάκι την πίστα του Τέξας. Μακάρι, αλλά εντάξει, δεν περιμένω ότι θα έχει γίνει κάτι, γιατί γενικά το παιχνίδι δεν είχε και τρομερές αλλαγές. Μίας και η Coin Masters φέτος τεμπέλιασε λιγάκι, όπως και άλλες χρόνια, για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Η στρατηγική θα είναι μεσαία γόμα, για να πάμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε τη μαλακή γόμα, γιατί έχει μεγάλη φθορά. Και κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε εδώ. Βάζουμε τη μεσαία γόμα και σιγά σιγά πάμε στην εκκίνηση για το sprint race των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και είμαστε στο sprint race του Τέξας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε λίγο μέτρια. Ο Άλμπον δεν είχε καλή εκκίνηση και μπαμπούμε στην επίθεση εδώ από την αριστερή πλευρά, πάρα πολύ στενά. Περνάμε 3 μονοθέσια. Καταφέρνουμε εδώ να βουτήξουμε στα φρένα από την εσωτερική πλευρά, γιατί αφήνουν ανοιχτή την πόρτα όπως το έχουμε προβλέψει και παλιότερα. Και καταφέρνουμε και προσπερνάμε αρκετά μονοθέσια. Πλέον είμαστε μπροστά από τον teammate μας που κέρδισε μόνο μία θέση. Εγώ κατάφερα από την 16η θέση να ανεβώ τώρα στην 9η θέση. Είμαστε μέσα στη δεκάδα με τον teammate μας και αυτό είναι πολύ θετικό. Τώρα να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Εδώ πήραμε ένα warning, πρέπει να προσέξουμε να μην πάρουμε άλλα warning, αλλά το ψήλο έκανα επίτηδες, να σας πω την αλήθεια, για να κερδίσω λίγο έδαφος απέναντι στα μονοθέσια που βρίσκονται μπροστά μας, γιατί ξέρω ότι στην επόμενη φουρκέτα αφήνουν αρκετή ώρα ανοιχτή την πόρτα. Και εδώ βλέπετε ότι ο Pierre Gasly άφησε αρκετή ώρα ανοιχτή την πόρτα, παρόλο που ήμουν πολύ μακριά. Κατάφερα και τον προσπέρασα, ανέβηκα στην 8η θέση, πλέον πίσω από τον Αλόνσο που σχεδόν δεν τον βλέπουμε από τον ήλιο. Τον πλησιάζουμε όμως τον Αλόνσο, βλέπετε τη σκιά του Αλόνσο. Είμαστε κολλημένοι πίσω, το αλλάζουμε τη γραμμή εδώ από την αριστερή πλευρά. Τώρα θα έχουμε την εσωτερική γραμμή πηγαίνοντας τη φουρκέτα. Ελέγχουμε εδώ την κατάσταση και περνάμε τον Ισπανό οδηγό, ή όπως τον έλεγαν στην ΕΤ, τον Γάλλο οδηγό της Alpine πέρσι. Για κάποιο λόγο τον είχαν Γάλλο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων το λέγανε πάρα πολύ συχνά και δεν ήθελαν ποτέ να το διορθώσουν. Εκεί φαίνεται ότι δεν δίνανε και μεγάλη σημασία στο τι λένε. Τα λέγανε όπως θέλανε, χωρίς να δώσουν κάποιο πάθος. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς τον αγώνα μας στην 7η θέση, πίσω από τον Σέρχιο Πέρες. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε και τον Σέρχιο Πέρες. Θα είναι ίσως πρώτη μάχη στα ίσα με τη Red Bull. Όχι, αυτό το είχαμε στο Spa. Εδώ λίγο δύσκολο να καταφέρουμε να κοντράρουμε μια Red Bull, αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Μπήκαμε στον δεύτερο γύρο. Αν καταφέρουμε να μείνουμε κοντά του μέχρι τον τρίτο γύρο που ενεργοποιείται τον DRS, ίσως θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποια μάχη μαζί τους. Ξέρουμε ότι μετά τον πρώτο γύρο αρχίζουν και αλλάζουν οι ρυθμοί σε όλους τους οδηγούς και θα είναι λίγο πιο δύσκολο τα πράγματα. Πάντως το πρώτο sector είναι τέρμα απόλαυση τώρα με το νέο handling στο F1 23. Τα εσάκια μπορείς να πάρεις σχεδόν με τέρμα γκάζι, γιατί εντάξει κάποια σημεία πρέπει να αφήσεις λίγο το γκάζι, αλλά δεν πρέπει να πατήσεις σχεδόν καθόλου φρένο και αυτό είναι απολαυστικό. Ακόμα και για joystick που είναι λίγο πιο δύσκολο σε σχέση ας πούμε με το Qatar, είναι λίγο πιο δύσκολο το πρώτο sector για joystick, αλλά ειδικά για τιμόνι πρέπει να είναι
πάρα μα πάρα πολύ απολαυστικό. Μπαίνουμε τώρα στη μεγάλη ευθεία, κολλάμε πίσω από το Σέρχιο Πέρες, παίρνουμε τα κενά, το πλησιάζουμε λιγάκι. Δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ERS γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το φτάσω και δεν θέλω να ξοδέψω την μπαταρία μου ακόμα. Θα μείνω κοντά του ώστε από τον τρίτο γύρο και μετά που θα έχω το DRS ίσως θα μπορέσω να τον προσπεράσω. Βέβαια και αυτός θα έχει DRS από τα προπορευόμενα μονοθέσια και εκεί θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Μπροστά από το Σέρχιο Πέρες είναι ο Λούις Χάμιλτον και πιο μπροστά ο Κάρλος Σάιντζ, ο οποίος έχει χάσει λίγο έδαφος από τους υπόλοιπους οδηγούς, από τον teammate του που βρίσκεται στην τρίτη θέση παρακαλώ. Ο Λεκλέρ και άλλη μια φορά δεν είχε καλή εκκίνηση και έχασε τη θέση του από τον Max Verstappen και εδώ χάνουμε λίγο έδαφος από τον Σέρχιο Πέρες. Θα είμαστε οριακά μέσα στο DRS του Σέρχιο Πέρες αν το καταφέρουμε. Βέβαια, όπως δείχνουν τα πράγματα, χάσαμε και άλλο έδαφος στην τελευταία στροφή. Είναι πολύ δύσκολη στροφή για μένα η τελευταία στροφή για κάποιο λόγο και αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Σέρχιο Πέρες εγκαταλείπει. Ο Σέρχιο Πέρες εδώ άλλαξε γραμμή, απίστευτο εδώ παραλίγο να έχουμε επαφή με τον Σέρχιο Πέρες. Τρελό αυτό που έχει γίνει εδώ από τον Μεξικανό οδηγό. Δεν πρόσεξε τους καθρέφτες του, καναγκάστηκα να κάνω ελιγμούς και πήραμε και ένα δεύτερο warning, το οποίο άμα πάρουμε και ένα τρίτο θα μας οδηγήσει σε ποινή. Γι' αυτό από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να πιέσουμε στο όριο. Δεχόμαστε και λίγο επίθεση από τον Αλόνσο που βρίσκεται πίσω μας. Χάσαμε έδαφος από τον πλέον πέμπτο που κυνηγάμε τον Lewis Hamilton. Δεν θα έχουμε τον DRS. Το θέμα είναι να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άμυνες στους οδηγούς που βρίσκονται πίσω μας, γιατί πιστεύω ότι οι πρωτοπόροι από εδώ και πέρα θα απομακρυνθούν. Καταστροφή για τον Σέρχιο Πέρες, γιατί στον αγώνα θα ξεκινήσει τελευταίος και σίγουρα για το πρωτάθλημα δεν το βολεύει καθόλου αυτό το πράγμα. Εμείς όμως θα πάμε κατευθείαν στον τελευταίο γύρο που δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο Γκασλί και ο Αλόνζο είναι πίσω μου όλη την ώρα. Δεν έχουν το ρυθμό να με προσπεράσουν στις ευθείες με τον DRS. Στις στροφές έχουν καλύτερο ρυθμό από εμένα, αλλά εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα προσπέραση και γι' αυτό μας βγήκε η άμυνα. Βλέπετε ότι οι πρωτοπόροι έχουν απομακρυνθεί πάρα μα πάρα πολύ. Και έχουμε το Ράσελ στην πρώτη θέση, δεύτερος Verstappen, τρίτος είναι ο Lewis Hamilton. Κατάφερε ο Hamilton να προσπεράσει και αυτό τον Carlos Sainz και πλέον κυνηγάμε να βρεθούμε ακόμα πιο ψηλά αν μπορούμε. Νομίζω ο Leclerc είχε ένα πρόβλημα σε αυτόν τον αγώνα και εγκατέλειψε αν δεν κάνω λάθος και έτσι ευνοηθήκαμε εμείς ακόμα περισσότερο και είμαστε στην πέμπτη θέση. Κυνηγάμε να ξεκινήσουμε από αυτή τη θέση στον κανονικό αγώνα για να βρεθούμε ακόμα πιο υψηλά εκεί. Θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε καλύτερο ρυθμό από ό,τι στο Κατάρ νομίζω. Δεν είχαμε την τρελή δράση τουλάχιστον στο sprint race. Θα δούμε στον κανονικό αγώνα. Έχουμε βέβαια ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και μέχρι τον κανονικό αγώνα. Έχουμε ακόμα μερικές στροφές εδώ στο sprint race που να μην κάνουμε κάποιο τραγικό λάθος, να μην πάρουμε κάποια ποινή. Ξοδέψαμε όλο το ERS που μπορούσαμε να ξοδέψουμε σε αυτό το γύρο ώστε να μην μας πλησιάσει ο Pierre Gasly και τώρα δεν έχουμε καθόλου μπαταρία να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά σε αυτό το σημείο της πίστας είναι λίγο δύσκολο να κάνει κάποιο προσπέραση. Το έχουμε δει και στο παρελθόν που ο Max Verstappen είχε κάνει μια φοβερή προσπέραση στον Raikkonen όταν ήταν πιτσιρικάς. Βέβαια ακυρώθηκε η προσπέρασή του λόγω ότι πάτησε εκτός πίστας, αλλά όπως είδατε ακόμα και για τον Max Verstappen που ξέρουμε τι επίπεδο οδηγού είναι, εδώ έχουμε επαφή με τον Gasly. Απίστευτο, απίστευτο. Λίγο πριν πάρουμε την καρό σημαία, πήραμε την καρό σημαία στην πέμπτη θέση και ξαφνικό ήταν αυτό από τον Gasly. Πολύ μεγάλη βουτιά από μακριά στα φρένα στην τελευταία στροφή. Πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, δεν μας άλλαξε κάτι στον αγώνα. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Driver of the day στο sprint race και θα πάμε σιγά σιγά στον κανονικό αγώνα. Θα δούμε πρώτα την τελική κατάταξη. Βλέπετε ότι ο Maldonado τερμάτισε στην ένατη θέση. Ευνοήθηκε από την εγκατάλειψη του Leclerc και του Sergio Pérez και αυτός. Αλλιώς πιστεύω θα τερμάτιζε στην 11η θέση. Maldonado που στον αγώνα θα μπορέσει να σκοράρει βαθμούς αν μείνει εντός δεκάδας. Θα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό. Εμείς από την πέμπτη θέση με μια καλή εκκίνηση μπορούμε να βρεθούμε πάρα πολύ ψηλά σε βάθρο ακόμα και στην πρώτη θέση. Γιατί όχι, δεν θα μας χάλαγε καθόλου μια πρώτη θέση εδώ στην Αμερική, ειδικά που λέγαμε ότι κάποιες φορές είχαμε καλά αποτελέσματα, κάποιες φορές όχι. Μακάρι αυτή τη φορά να είναι μια από εκείνες τις κάποιες φορές που είχαμε καλά αποτελέσματα. Στον κανονικό αγώνα ευτυχώς δεν θα έχουμε εκπλήξεις από το καιρό, δεν θα έχουμε βροχές. Ελπίζουμε όμως βέβαια να έχουμε κάποιο safety car, κόκκινη σημαία γιατί όχι, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει κόκκινη σημαία από τότε που δέχτηκε το μεγάλο patch το παιχνίδι και υποτίθεται διορθώθηκε. Και safety car δεν έχουμε δει αν θυμάμαι καλά, όχι έχουμε δει, έχουμε δει στην Ιαπωνία. Αλλά δεν μας χαλάει ένα safety car, ειδικά προς το τέλος του αγώνα που
ψιλοέχουν τελειώσει οι κατατάξεις να μας δώσει μια ευκαιρία να κάνουμε ίσως κάποια προσπέραση αν δεν είμαστε στην πρώτη θέση. Από την πέμπτη θέση που ξεκινάμε, που ενδεχομένως να ξεκινήσουμε και πιο ψηλά αν υπάρχει κάποια ποινή σε κάποιον οδηγό, αλλά από την πέμπτη θέση που ξεκινάμε μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά πράγματα και να βρεθούμε πολύ ψηλά. Θα δούμε την κατάταξη τώρα, να δούμε αν ευνοηθήκαμε από κάποια ποινή, να ξεκινήσουμε έστω και λίγο πιο ψηλά. Πρώτος βλέπετε είναι ο Russell, δεύτερος είναι ο Max Verstappen. Ο Max Verstappen που είναι πολύ χαρούμενος ακόμα και στη δεύτερη θέση, γιατί το πρωτάθλημα οδεύει να έρθει στα χέρια του. Θα είναι ίσως για πρώτη φορά που θα δούμε σε παιχνίδι το Max Verstappen να πάρει πρωτάθλημα. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την πέμπτη θέση. Δεν ευνοηθήκαμε από κάποια ποινή. Ο Μαλντονάντο από την ένατη θέση, όπως και αυτός δεν ευνοήθηκε από κάποια ποινή. Όπως βλέπω, μάλλον δεν υπάρχουν ποινές στους οδηγούς της πίσω θέσης. Δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ που βρίσκονται. Ειδικά ο Νίκ δεν βρίσκονται. Ο Οσκάρ Πιάστρι δεν είναι και τίποτα σπουδαίοι οδηγοί. Απ' την άλλη, ο Λάντο Νόρις και ο Σέρχιο Πέρες, που είναι πολύ καλοί οδηγοί, ξεκινάνε από τις δύο τελευταίες θέσεις και θα έχουν πολλή δουλειά σε αυτόν τον αγώνα. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την πέμπτη θέση, θα πάμε πιθανόν συστατική με ένα pit stop μεσαία σκληρά, εκτός απρόπτου, εκτός αν νιώθω ότι αντέχουν τα ελαστικά, μη μας συμβεί ότι μας έχει συμβεί στο Κατάρ να έχουμε κάποιο κλατάρισμα που ήμασταν πολύ άτυχοι εκεί, ειδικά στον πρώτο τελευταίο γύρο. Μακάρι σε εμάς να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να βγάλουμε τον αγώνα χωρίς προβλήματα για να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα επιλέξουμε την στρατηγική μεσαία σκληρά και βλέπουμε τι ρυθμό θα έχουμε, τι στρατηγική θα επιλέξουν οι υπόλοιποι οδηγοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Αν θα πάμε ίσως από μεσαία σε μαλακά, αν δεν έχουμε τόσο μεγάλη φθορά. Θα δούμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε εδώ. Πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εδώ στο Τέξας, να δούμε τι θα συμβεί. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα από τον Verstappen και τον Carlos Sainz. Ο Russell έχει φύγει πάρα πολύ καλά. Ο Hamilton κρατάει την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Ο Verstappen έχει την εσωτερική γραμμή. Βουτάει στα φρένα. Πρέπει να έχουν επαφή εδώ με τον Lewis Hamilton. Εμείς επιμένουμε από την εξωτερική. Προσπερνάμε τον Carlos Sainz. Και εδώ δίνουμε τη μάχη με τον Max Verstappen και τον Lewis Hamilton. Και καταφέρνουμε και τους προσπερνάμε πριν φτάσουμε στα εσάκια και τους δύο. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση πίσω από τον George Russell, ο οποίος έχει φύγει πάρα πολύ ωραία. Όλοι οι οδηγοί αυτοί είναι με τη μαλακή γόμα. Εμείς επιλέξαμε την μεσαία γόμα και εδώ μας βάζει σε σκέψεις. Ίσως θα πάνε σε στρατηγική με δύο pit stop ή θα πάνε από μαλακή σε μεσαία. Αν πάνε από μαλακή σε μεσαία, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς αντίστοιχη στρατηγική, να πάμε από μεσαία σε μαλακή. Δεν μπορούμε να παίξουμε πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους οδηγούς, γιατί θα βγούμε χαμένοι. Αυτή τη στιγμή, αν είναι μαλακή μεσαία για αυτούς τους οδηγούς, εμείς είμαστε λίγο χαμένοι σε αυτή την προϋπόθεση, γιατί εμείς θα κάτσουμε πολύ περισσότερη ώρα με τη μεσαία αγώνα μέχρι να βάλουμε τη μαλακή και μετά θα πρέπει να κάνουμε αγώνα, να πιάσουμε κάποια μονοθέσια τα οποία ενδεχομένως να καταφέρουν να μας προσπεράσουν. Πάντως, ο πρώτος γύρος πήγε πάρα πολύ καλά, κρατιόμαστε στη δεύτερη θέση και θέλω να πιέσω όσο περισσότερο μπορώ, να μείνω κοντά με τον George Russell, να δούμε μήπως μπορέσουμε από τον τρίτο γύρο και μετά να τον πιέσουμε με το DRS, αν καταφέρουμε να πάρουμε το DRS από αυτόν. Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί είμαστε οριακά εκτός του δευτερολέπτου που χρειαζόμαστε να είμαστε σε απόσταση ώστε να πάρουμε το DRS από αυτόν και είμαστε τώρα και στην τελευταία στροφή που με ζορίζει πάρα μα πάρα πολύ, ειδικά αυτή η τελευταία στροφή και η προτελευταία, αλλά η τελευταία στροφή πολύ περισσότερο. Είμαστε στη δεύτερη θέση μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο, 1,1 δευτερόλεπτα απόσταση από τον George Russell, ο οποίος εδώ χάνει λίγο εδάφος από εμένα λόγω της τελικής ταχύτητας που έχουμε και χρησιμοποιήσαμε και πάρα πολύ μπαταρία. Εδώ πήραμε ένα warning το οποίο σίγουρα δεν το θέλαμε να το πάρουμε, ήταν ψιλοκακό που το πήραμε, γιατί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε να έχουμε και άλλα warning ώστε να μπορέσω να πιέσω και λίγο παραπάνω. Όταν ξέρω ότι έχω δύο warning όπως ήξερα στο sprint race, φοβόμουν λιγάκι να πιέσω, μην τύχει και πατήσει εκτός και πάρει 3 δευτερόλεπτα τα οποία θα σου καταστρέψουν εντελώς τον αγώνα. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση μπροστά από μια Red Bull του Max Verstappen, τον Lewis Hamilton, τον Carlos Sainz και κυνηγάμε τη Mercedes του George Russell, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση. Πηγαίνουμε τώρα εδώ στη φουρκέτα, άργησα λίγο στο φρενάρισμα και έτσι έχασα έδαφος από τον George Russell. Πλέον είμαστε στο 1,5 δευτερόλεπτα απόσταση από αυτόν και πιθανόν να μην έχουμε DRS από τον Βρετανό οδηγό στον τρίτο γύρο.
και αυτό θα είναι καταστροφικό γιατί πίσω μου βρίσκονται πολύ γρήγορα μονοθέσια τα οποία θα θελήσουν να με προσπεράσουν. Έχουν καλύτερη γόμα αυτή τη στιγμή από εμένα, αλλά θεωρητικά θα πρέπει να έχουν και καλύτερο ρυθμό από εμένα. Άρα θα χρειαστεί να κάνουμε πολύ σκληρή άμυνα. Βέβαια, ξέρετε ότι γενικά κάνω πολύ σκληρή άμυνα και σε αυτή την πίστα συνήθως μας έβγαινε η άμυνα και δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι στο F1-23. Βασικά, όχι, δεν νομίζω. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί ξέρουμε τους Code Masters, ειδικά από τότε που εξαγοράστηκε από την EA. Η Code Masters έχει γίνει μια άλλη εντελώς developer εταιρεία η οποία δεν κάνει απολύτως τίποτα που να είναι χρήσιμο για το παιχνίδι. Τέλος πάντων, μπαίνουμε τώρα στον τρίτο γύρο. Εδώ ενεργοποιείται το DRS. Έχουμε πίσω μας τον Verstappen, ο οποίος ακόμα δεν έχει το DRS. Πρώτη φορά θα το έχει στη μεγάλη ευθεία και εκεί θα μπορέσει να μας απειλήσει. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να βγάλουμε την άμυνα απέναντί του, να δούμε τι τελική ταχύτητα θα έχει η Red Bull και αν θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε πίσω μας όπως και τους υπόλοιπους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή ο George Russell έχει απομακρυνθεί αρκετά και βλέπει τον εαυτό του σε μια πάρα πολύ καλή θέση να μπορέσει να σκοράρει ένα δυνατό αποτέλεσμα σήμερα εδώ στην Αμερική, όπου θα τον σύμφερε, πάρα πολύ, γιατί είναι ο μόνος οδηγός που ακόμα είναι κοντά σε εμάς βαθμολογικά από την πρώτη εξάδα, από τις πρώτες τρεις ομάδες, που θα ενδεχομένως θα θέλαμε να το φτάσουμε. Βέβαια είναι απίθανο να μπορέσουμε να το φτάσουμε βαθμολογικά εδώ. Έκανα λίγο λάθος, άνοιξα τη γραμμή μου πάρα πολύ και αμέσως πάει να το εκμεταλλευτεί ο Max Verstappen, αλλά είχαμε καλύτερη πρόσφυση στην έξοδο της στροφής. Κατάφερα να τον ξαναπροσπεράσω, αλλά τώρα έχει τον DRS, το κολλάει πίσω μου, 50 και να αρχίζει και με πλησιάζει λιγάκι, αλλά φτάνουμε ήδη στην επόμενη στροφή και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Φαίνεται ότι μάλλον ακόμα και με DRS να έχουμε κάποιον οδηγό πίσω μας δεν θα μας πιέσει πάρα πολύ και αυτό είναι θετικό από τη μία, κακό από την άλλη που δεν βλέπουμε ρεαλιστικό το παιχνίδι όταν, όπως έχω πει σε προηγούμενα επεισόδια, όταν έχουμε κάποιον πίσω μας δεν πιέζει αρκετά ώστε να μπορεί να μας προσπεράσει, ενώ οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μας πιέζουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κρατήσουμε με τίποτα ρυθμό μαζί τους και θα απομακρυνθούν όλο και περισσότερο, όπως θα κάνει ο George Russell από εδώ και πέρα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο εμπόδιο, εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα στην μηχανή του, στο μονοθέσιό του, να τον οδηγήσει να πέσει πιο πίσω από εμάς. Αν πηγαίνουν τώρα στη στρατηγική με δύο pit stop, αυτό εμάς μας συμφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ δεχόμαστε τώρα επίθεση από τον Verstappen και τον Lewis Hamilton. Αλλάξαμε λίγο γραμμή. Ο Verstappen από την εξωτερική πήγε να ρίξει μια ματιά. Εδώ βγαίνουμε και εκτός πίστας. Μας προσπερνάει ο Lewis Hamilton. Ο Verstappen έχει χάσει τη θέση του. Εμείς κρατάμε ακόμα την εσωτερική γραμμή εδώ. Δίπλα-δίπλα με τον Βρετανό οδηγό, ο οποίος επιμένει πηγαίνοντας στα εσάκια. Εν τέλει αυτός υποχώρησε. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να υποχωρήσω και ο Hamilton έχει κάθε λόγο να υποχωρήσει. Δεν έχει λόγο να ρισκάρει περισσότερο, ειδικά από τη στιγμή που βρίσκεται μπροστά από τον Verstappen και ακόμα είναι διεκδικητής στο πρωτάθλημα. Παραθυματικά ακόμα έχει ελπίδες να μπορέσει να παλέψει για το πρωτάθλημα. Θέλει να με προσπεράσει, αλλά θέλει να με προσπεράσει χωρίς ρίσκο για τον ίδιο, γιατί ξέρει ότι εγώ δεν έχω τίποτα να ρισκάρω. Τα δίνω όλα για όλα. Αν μας κάτσει, καλώς. Αν δεν μας κάτσει, πάλι καλώς. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Παλεύουμε ούτως ή άλλως για την 6η, 7η, 8η θέση στο πρωτάθλημα. Δεν παλεύουμε για κάτι παραπάνω. Ο Lewis Hamilton παλεύει μέχρι και για πρωτάθλημα. Εμείς όχι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξει αυτός λίγο παραπάνω. Σύν ότι εφόσον στην Ιαπωνία με έχουν βάλει στο μάτι και από την Αυστρία που είχε γίνει ό,τι είχε γίνει με τον Lewis Hamilton, που ήταν δικό του λάθος αυτό που είχε κάνει εκεί, που χώθηκε από την εσωτερική μπαίνοντας στα pit, ενώ ήταν να κάνει και αυτός κίνηση να μπει στα pit, χώθηκε από την εσωτερική εκεί ενώ ήταν κλειστή η γραμμή και με έβγαλε εκτός. Θα του χρωστάμε αυτό το πράγμα και εννοείται ότι θα του κάνουμε τη ζωή πολύ πιο δύσκολη σε αυτόν τον αγώνα να καταφέρει να μας προσπεράσει για να κάνει το 1-2 για την Mercedes. Πάντως καταφέραμε να απομακρυνθούμε λιγάκι από τον Verstappen. Πρέπει να είχαν επαφή εκεί ο Verstappen με τον Lewis Hamilton στην έξοδο από την πρώτη στροφή, γιατί βλέπετε ότι ο Verstappen τώρα μπαίνει στα pit. Ο Verstappen εδώ καταστρέφει τον αγώνα του και δίνει ελπίδες στον Sergio Perez. Πηγαίνουμε όμως εμείς στον 12ο γύρο που ο George Russell μπήκε στα pit. Ο Lewis Hamilton συνεχίζει και είναι πίσω μας, μας έχουν πλησιάσει και οι υπόλοιποι οδηγοί εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή οδηγάμε την κούρσα στο 12ο γύρο και βλέπω ότι ο George Russell μπήκε στα pit αρκετά νωρίς, ίσως να κάνει τελικά την στρατηγική με δύο pit stop, δεν ξέρω αν θα την κάνει, πάντως αν κάνει στρατηγική με δύο pit stop, εμείς πρέπει να τραβήξουμε πάρα πολύ αυτά τα ελαστικά, όσο περισσότερο μπορούμε, αν μπορούμε μέχρι τον 10ο
στο 7ο, 18ο γύρο και να βάλουμε τη μαλακή γόμα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αλλάζουμε τώρα τη στρατηγική μας, εννοείται. Θα κρατήσουμε αυτά τα ελαστικά γιατί βλέπω ότι και αυτοί με τη μαλακή γόμα πήγαν πολύ περισσότερο. Βέβαια δεν θα έχουν την ίδια φθορά όπως έχω εγώ επειδή χρησιμοποιώ setup για time trial, αλλά και πάλι πιστεύω ότι μπορούμε να κρατήσουμε μια αξιοπρεπέστατη φθορά στα ελαστικά και να μπορέσουμε έτσι να βρεθούμε ξανά στις πρώτες θέσεις και γιατί όχι ακόμα και στην πρώτη θέση. Εδώ πήγαμε να δεχτούμε λίγο επίθεση από τον Lewis Hamilton, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω μου, άλλαξε εδώ τη γραμμή του αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι από την εσωτερική και καταφέρνω και τον κρατάω πίσω μου ακόμα στην πρώτη θέση. Εγώ μόλις πήραμε σε αυτό το γύρο την πρώτη θέση. Ο George Russell τελικά έβαλε τη σκληρή γόμα, άρα ο George Russell δεν θα κάνει στρατηγική 2 pit stop, άρα με αυτόν δεν έχω μάχη. Θα δούμε όμως, γιατί ξέρετε ότι ακόμα και όταν δεν έχω μάχη με κάποιον, εγώ κάνω την άμυνά μου. Οπότε δεν ξέρεις, μπορεί να μας κάτσει μια τυχερή στιγμή κάποιο safety car το οποίο να μας βάλει μέσα στο παιχνίδι. Ο Lewis Hamilton τώρα μπαίνει στα pit, όπως και ο Sainz, όπως και ο Alonso. Θα είμαστε λίγο πιο άνετοι να μην χρειαστεί να κάνουμε πάρα πολύ άμυνα, να πιέσουμε, να κάνουμε όσο καλύτερος χρόνος γίνεται να κάνουμε με την μεσαία πλέον φθαρμένη γόμα και να κρατήσουμε αυτά τα ελαστικά μέχρι να μην οδηγείται άλλο, να μπορέσουμε να μπούμε στα pit, να βάλουμε τη μαλακή γόμα για να πάμε μέχρι το τέλος και να δούμε αν θα βγούμε κερδισμένοι με την στρατηγική μας που επιλέγουμε. Αλλά αν κάνουν ένα pit stop οι υπόλοιποι οδηγοί θα είναι λίγο δύσκολο. Και πηγαίνουμε στον 17ο γύρο που έχουμε τον George Russell πίσω μας, κατάφερε να μας φτάσει και όπως βλέπετε ο George Russell προσπαθεί εδώ να μας προσπεράσει. Μας έχουν φτάσει λιγάκι οι υπόλοιποι οδηγοί γιατί τώρα μας έφτασε για πιο επιθετικό κομμάτι ο George Russell, αλλά σιγά σιγά με έφτανε. Έχανε βέβαια λίγο έδαφος γιατί προσπαθούσε να πάρει άλλες γραμμές. Εδώ έχει το DRS ο George Russell, αλλάζει γραμμή εδώ, προσπαθώ να το στριμώξω. Έχει την εσωτερική για την επόμενη στροφή στη φουρκέτα δίπλα-δίπλα με τον Βρετανό οδηγό. Προσπαθώ από την εξωτερική να το κρατήσω πίσω μου. Έχει καλύτερη πρόσφυση από εμένα. Εγώ έχω πολύ θαρμένα ελαστικά. Κρατάω ακόμα τη μύτη μου εδώ, χώνομαι στα φρένα, φρενάροντας πάρα πολύ αργά και εννοείται ότι εγώ πήρα μεγαλύτερο ρίσκο, γι' αυτό και έκανε πίσω ο George Russell, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να βγαίναμε ζωντανοί από εκείνη την στροφή. Θα μπω τώρα όμως στα πίτια γιατί έχουμε φτάσει στο 81% όπως βλέπετε με τον μπροστινό δεξί τροχό και δεν έχει νόημα να ρισκάρουμε για κάτι παραπάνω γιατί μπορεί να έχουμε ένα κλατάρισμα το οποίο θα μας καταστρέψει τον αγώνα. Βέβαια όλοι τελικά πήγαν στη στρατηγική με ένα pit stop και εμείς που καθυστερήσαμε πολύ να βάλουμε τη μαλακή γόμα, τώρα θα βρεθούμε αρκετά πίσω, δεν θα είμαστε πλέον στη δεύτερη θέση, αλλά θα έχουμε τη μαλακή γόμα να μπορέσουμε να πιέσουμε, ίσως να κερδίσουμε κάποια θέση. Θα βρεθούμε αρκετά πίσω, θα βρεθούμε λογικά στην 8η θέση αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε τώρα. Μπαίνουμε τώρα στα pit, θα βάλουμε την καινούρια γόμα, τη μαλακή γόμα, θεωρητικά πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Πέσαμε στην 9η θέση αυτή τη στιγμή και εδώ θα είναι πάρα πολύ ωριακό με τον Kevin Magnussen. Πρέπει να βρεθούμε μπροστά από τον Kevin Magnussen στην πρώτη στροφή, εδώ θα χωθούμε από την εσωτερική. Τελευταία στιγμή αναγκάσαμε τον Μάγνουσεν να ανοίξει τη γραμμή του και τον προσπέρασε και ο Τσουνόντα, το πήρα μεγάλο ρίσκο και εν τέλει υποχώρησε ο Kevin Magnussen και μείναμε μπροστά του. Πηγαίνουμε εμείς κατευθείαν στον 19ο γύρο που καταφέραμε κατευθείαν να φτάσουμε τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας, είναι ο Μαλντονάντο, είναι ο Άλμπον και έχουμε απίστευτο ρυθμό, απίστευτο ρυθμό. Μάλλον θα πάμε και για ταχύτερο γύρο σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια δεν θα πάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Εν τέλει ο Lewis Hamilton είναι στις τελευταίες θέσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ ο Maldonado ελπίζω να μην μας καθυστερήσει. Από την αριστερή πλευρά θα τον προσπεράσουμε. Ο Lewis Hamilton τελικά κάτι έκανε πάλι και βρέθηκε πολύ πίσω. Πολύ καλό αυτό για εμάς γιατί θα κερδίσουμε έτσι μια θέση. Εδώ ο Albon και ο Gasly αφήνουν ανοιχτή την πόρτα. Μεγάλο ρίσκο από εμένα. Μεγάλη βουτιά από εμένα. Μαεστρική προσπέραση. Κατάφερα διπλή προσπέραση μέσα σε μια στροφή. Κάνουμε και ταχύτερο πέρασμα στο πρώτο και στο δεύτερο σέκτορ και τώρα κυνηγάμε τον Νίκο Χούλκεμπερ που βρίσκεται μπροστά μας και μετά έχουμε μια μεγάλη απόσταση μέχρι τον Φερνάντο Αλόνζο και τον Κάρλος Σάινς πιστεύω που είναι στην τρίτη θέση και νομίζω ο Οκόν είναι δεύτερος. Δεν ξέρω ο ποιος χρωστάει ακόμα pit stop, πάντως εμείς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν μας βγήκε πολύ καλή η στρατηγική, καταφέρνουμε και ξαναεπανερχόμαστε με αυτή τη μαλακή γόμα που φαίνεται ότι αποδίδει πολύ καλά. Ξέρουμε ότι θα πέσει απότομα η απόδοσή της και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πάντως κάναμε το ταχύτερο γύρο από όλους. Ελπίζω να μην μας το πάρει κάποιος αυτό, να πάρουμε τουλάχιστον τον έναν έξτρα βαθμό. Πλησιάζουμε γρήγορα τον Νίκο Χούλκεμπεργκ όπως βλέπετε που είναι μπροστά μου και ίσως στη μεγάλη ευθεία να μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε, να τον αφήσουμε πίσω μας και να ανεβούμε στην 5η θέση. Ναι, θα μου πει κάποιος ότι ήσουν στην δεύτερη και
δεν έγινε τελικά όπως ήθελες. Ναι, το ξέρω, αλλά πίστευα ότι θα κάνουν δύο pit stop οι υπόλοιποι οδηγοί. Τελικά μου την έφεραν και έτσι βγήκαν κερδισμένοι κάποιοι, όχι όλοι. Τελικά ο Lewis Hamilton, ο οποίος ξαναμπήκε τώρα στα pit, είναι τελευταίος πλέον ο Lewis Hamilton. Πρέπει να είχε επαφή με τον Leclerc, αν είναι ο προτελευταίος ο Leclerc. Και αυτή τη στιγμή ο Lewis Hamilton έχει καταστρέψει τον αγώνα του που πάλευε να ανεβεί στη δεύτερη θέση. Εδώ πήραμε τον DRS από τον Νίκο Χούλκεμπερ. Θα είναι μια πολύ εύκολη προσπέραση από την αριστερή πλευρά. Θέλουμε να μην ξοδέψουμε πάρα πολύ. Η DRS να μας απομείνει και κάτι. Εδώ επαφή με τον Νίκο Χούλκεμπερ που μας πάει λίγο τα πλαϊνά. Πολύ περίεργο αυτό που είχαμε επαφή εδώ με τον Νίκο Χούλκεμπερ. Αλλά καταφέραμε και τον προσπεράσαμε και πλέον είμαστε στην πέμπτη θέση. Να δούμε αν θα μας επηρεάσει αυτό στο ρυθμό αυτή η επαφή και η ζημιά στα πλαϊνά. Αν και δεν επηρεάζει τόσο πολύ τον ρυθμό, ανεβάζει λίγο θερμοκρασία στον κινητήρα, εκεί ίσως να χάνεις λίγο απόδοση. Η πιο πολύ αυτή η άνοση της θερμοκρασίας επηρεάζει στη φθορά, ότι μεγαλώνει πιο γρήγορα η φθορά στα ελαστικά. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα απόσταση μέχρι τον Αλόνζο. Τελικά ο Σάιντζ είναι προτελευταίος και όχι ο Λεκλέρκ, μπερδεύτηκα. Βλέπετε ότι ο Λεκλέρκ είναι τρίτος. Εμείς θα κυνηγήσουμε να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε τον Αλόνζο, αλλά όπως βλέπετε φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Δεν κατάφερα να φτάσω τον Αλόνζο. Μείωσα λιγάκι, μετά έχασα έδαφος και άρχισα να χάνω και απόδοση από τα ελαστικά. Εν τέλει θα τερματίσουμε στην πέμπτη θέση. Δεν θα καταφέρουμε να βρεθούμε πιο ψηλά, δυστυχώς, σε αυτόν τον αγώνα. Πρώτος είναι ο Ράσελ, δεύτερος είναι ο Λεκλέρ και τρίτος ο Έστεμπαν Οκόν. Να δούμε αν ο Αλόνζο θα μπορέσει να κάνει κάτι στον τελευταίο γύρο να προσπεράσει τον Έστεμπαν Οκόν. Εμείς θα μείνουμε στην πέμπτη θέση μπροστά από το Χούλκεμπερ. Πολλές ανακατατάξεις. Να δούμε και πού θα είναι ο Πέρες, πού θα είναι ο Verstappen που δίνουν τη μάχη τους για το πρωτάθλημα. Και σίγουρα η μάχη για το πρωτάθλημα για τον Τζο Ράσελ ακόμα παραμένει ζωντανή. Είναι μαθηματικά ακόμα ζωντανό στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα θα ήθελε ο Χάμιλτον να βρισκόταν στην πρώτη θέση, γιατί αυτό είναι πιο κοντά στους δύο πρωτοπόρους στο βαθμολογικό πίνακα. Εμείς έχουμε χάσει πολύ απότομα απόδοση από τα ελαστικά. Πλέον έχουμε ρίξει και το ρυθμό μας και μας πλησιάζει λιγάκι ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Αλλά εδώ δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Θα πάρουμε άνετα την πέμπτη θέση. Και ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Πολύ ωραίες και δυνατές μάχες. Μπορεί να πεις δυνατές μάχες, γιατί ήταν λίγο επικίνδυνες κάποιες. Ναι, το παραδέχομαι ότι πολλές φορές κάνω και πιο επικίνδυνες κινήσεις. Είναι κάτι το οποίο το κάνω μόνο στην καριέρα, δεν θα το έκανα ποτέ σε online αγώνα, γιατί όπως σας έχω πει, η καριέρα την κάνω για το θέαμα. Έναν online αγώνα θα το έκανα για την απόδοση και την επίδοση που θα έχω μέσα στην πίστα. Δεν θέλω να καταστρέψω αγώνες σε άλλους οδηγούς, γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε με κανονικούς παίκτες. Τελικά ο Αλόνζο πήρε την τρίτη θέση. Εμείς φτάνουμε τώρα στην τελευταία στροφή να πάρουμε την πέμπτη θέση. Δεν θα καταφέρουμε να ανεβούμε στο βάθος σήμερα. Δεν πειράζει, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον αγώνα και επιτέλους φέραμε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό που θα μπορούσαμε να φέρουμε στο Κατάρ το φέρνουμε σήμερα εδώ στο Τέξας. Ένα αποτέλεσμα που πιστεύω ότι μας άξιζε. Το παλέψαμε και το καταφέραμε. Να δούμε και πού τερμάτισε και ο Μαλντονάντο. Αν κατάφερε να σκοράρει βαθμούς, σίγουρα ο Αλόνσο κατάφερε να σκοράρει παραπάνω βαθμούς από εμάς. Και αυτό σημαίνει ότι η Άστον Μάρτιν απομακρύνεται λιγάκι στο βαθμολογικό πίνακα και μας κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για τη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης στους κατασκευαστές. Ποιος θα το περίμενε ότι θα παλεύαμε προς το τέλος της σεζόν για την τέταρτη θέση στους κατασκευαστές. Κι όμως το καταφέραμε και είμαστε σε αυτή τη μάχη. Όμως η νίκη σήμερα πάει στον Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός κατάφερε σήμερα να πάρει μια εύκολη νίκη. Δεν είχε κάποιο εμπόδιο. Λίγο εγώ του στάθηκα εμπόδιο όταν με έφτασε μετά το δικό του pit stop. Αλλά ήταν μια πολύ άνετη νίκη. Πολύ εύκολα απομακρύνθηκε, πολύ εύκολα κρατήθηκε στην πρώτη θέση και δικαίως κρατάει την κούπα στα χέρια του. Δεύτερος ο Λεκλέρ και τρίτος ο Φερνάντο Αλόνζο. Όπως και αυτός, άλλο ένα βάθρο. Πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος για την επίδοσή του που κατάφερε στον τελευταίο γύρο να φτάσει στο βάθρο, να περάσει τον Έστεμπαν Οκόν, τον πρώην teammate του στην Αλπίν. Και πανηγύρια για τους τρεις οδηγούς. Και εμείς πολύ χαρούμενοι για το δικό μας αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε την τελική κατάταξη. Εν τέλει στον αγώνα ο Μαλντονάντο κατάφερε να πάρει 4 βαθμούς. Κατάφερε να σκοράρει την 8η θέση. Και σήμερα έχουμε ισοβαθμία με την Άστον Μάρτιν. Τουλάχιστον δεν απομακρύνθηκαν. Γιατί εγώ με τον Μπάστορ Μαλντονάντο πήραμε στο σύνολο 15 βαθμούς. Όπως και ο Φερνάντο Αλόνζο στην 3η θέση. Καλό αυτό, θετικό. Αλλά στο πρωτάθλημα οδηγών κατάφερε να με φτάσει λιγάκι ο Φερνάντο Αλόνζο, όπως βλέπετε, αλλά και πάλι είμαι μπροστά του στην 7η θέση, κοντά στους 100 βαθμούς διαφορά από τον Τζορτζ Ράσελ που είναι στην 6η θέση.
Δύσκολο για να φτάσουμε στην έκτη θέση, αλλά εντάξει, ποτέ μην λες ποτέ. Και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, συνεχίζουμε πίσω από την Aston Martin, αρκετά κοντά. Δεν άλλαξε τίποτα μεταξύ μας, μας πλησίασε ίσως λιγάκι η Alpine. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε και ξέρετε, αν σας άρεσε, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix του Μεξικού. Και μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!